θα συζητιούνται αυτά με τους θεσμούς. Τώρα καταλαβαίνω άλλο πράγμα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος στην ερμηνεία, επιτρέψτε μου, γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι άλλο πράγμα η συζήτηση και άλλο η έγκριση. Η συζήτηση, υπάρχει ένας διάλογος διαρκής, η έγκριση είναι άλλο πράγμα. Έγκριση είχαμε μέχρι τώρα. Με σαφήνεια, όπως διαβάσατε το ανακοινωθέν, μιλάει για τα μέτρα αυτά τα οποία θα προκαλούν δημοσιονομικό κόστος. Αυτά θα τίθεται. Ναι, αλλά λέει όπως αξιολογείται από τους θεσμούς. Βεβαίως. Άρα, αν αξιολογηθεί ότι έχει δημοσιονομικό κόστος, πάρει έγκριση θα θέλει. Πάμε λίγο τώρα στη βάση αυτής της συμφωνίας. Εδώ στην προηγούμενη αξιολόγηση και προηγούμενη συζήτηση δεν μας αφήνανε ούτε 100 δόσεις να κάνουμε. Ούτε 72 δόσεις δεν μας αφήνανε. Αυτό αφορά τις προηγούμενες αξιολογήσεις. Εδώ μιλάμε για μια νέα πραγματικότητα που θεμέλιό της είναι η λαϊκή ψήφος και εντολή. Οι εκλογές στην Ελλάδα δώσαν μια κυβέρνηση και διαμόρφωσαν μια πολιτική λαϊκή συνένεση στην κατεύθυνση αλλαγής αυτής της πραγματικότητας. Στη συζήτηση που έγινε στο Eurogroup, είδατε την εικόνα τον κύριο Σόιμπλε να πηγαίνει μόνος του, απομονωμένος. Αυτό κάτι σημαίνει. Υπάρχει μια αλλαγή σχετισμών και εκεί. Υπάρχει ένας πολιτικός διάλογος, μια πολιτική σύγκρουση, η οποία κατέληξε σε μια κατεύθυνση. Αλλά θα αλλάξουν στάση αυτή. Είναι σαφές ότι από χθες η κατάσταση δεν είναι ίδια με ό,τι συνέβαινε μέχρι προχθές και μέχρι τις 25 Ιανουαρίου. Επαναλαμβάνω, η εικόνα ο Σόιμπλε πηγαίνει μόνος του για να κουβεντιάζει. Η εικόνα μέσα στους 18 να έχει μόνο τη συμμαχία, μόνο την Πορτογαλία και την Ισπανία, όχι τις χώρες, αλλά τις εξαρτημένες από αυτόν και ετοιμόρροπες κυβερνήσεις, είναι μια εικόνα που δείχνει δυνατότητες στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα που είναι συμβατές με την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξαναβάλει το ζήτημα, ποιο ζήτημα, της ουσιαστικής επανένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Ναι, διότι η Ελλάδα ήταν εκτός στην ουσία τόσο καιρό. Ήταν μια χώρα στο ψυγείο, παρίας. Αυτό συνδυάστηκε όμως και με υποχωρήσεις. Δηλαδή... Όταν κάνεις διαπραγμάτευση, κάνεις υποχωρήσεις. Το κρίσιμο ποιο είναι. Συμφωνώ. Εμείς δύο θέματα θέσαμε. Συμφωνώ, τα οποία φαίνεται ότι έχουν συμπεριληφθεί. Ένα λεπτό να σας το πω. Συμφωνώ. Ναι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Άλλωστε το είπα και λίγο πριν. Έγινε όμως και υποχώρηση στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όπου λέγατε ότι δεν θα υπάρχει υποχώρηση. Να σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε δει ακόμα την εφαρμογή. Αυτό που λέτε θα το κρίνουμε όταν αρχίσει να εφαρμόζεται το πρόγραμμα και αν θέλετε το κριτήριο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε ή που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται χθες, σήμερα, αύριο, θα είναι η γρήγορη εφαρμογή του κυβερνητικού έργου. Τα θέματα της ανθρωπιστικής κρίσης για πρώτη φορά με τη διατύπωση ότι θα πρέπει να υπάρξει, πώς το λέει, κοινωνική αντιμετώπιση κοινωνικής αδικίας, έχουν τεθεί για πρώτη φορά ως πολιτικό θέμα σε ένα ανακοινωθέν με τους Ευρωπαίους εταίρους. Είναι μια διατύπωση η οποία μας δίνει τη δυνατότητα σταδιακά να σχεδιάσουμε και να χρηματοδοτήσουμε δράσεις για την αντιμετώπιση της κοινωνικής αδικίας, δηλαδή της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτό δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Είναι ένα από τα πολιτικά στοιχεία. Όταν λέτε κάνουμε πολιτική διαπραγμάτευση, γι' αυτό και είχαμε συνοφριωμένο και νευριασμένο το Σόιμπλε και απομονωμένο, είναι ότι πετύχαμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, η ανθρωπιστική κρίση είναι μέσα, στοιχείο του πολιτικού σχεδιασμού και του πλαισίου. Δεύτερο και σημαντικότερο, τα πλεονάσματα. Δεν θέλει διατύπωση, δεν λέει 3,5-4 κλπ. Ούτε καν βάζει νούμερο, λέει κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και η συζήτηση για τον δημοσιονομικά ισοδύναμα θα είναι συνάρτηση. Σωστό. Τι σημαίνει κατάλληλα? Δηλαδή σχετικοποιείται και η συζήτηση των δημοσιονομικών ισοδυνάμων. Τρίτον, το οποίο είναι σημαντικό, βλέπετε ότι η συζήτηση δεν έγινε σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Έγινε σε πολιτικό επίπεδο. Με τον Τσίπρα να παίρνει συνεχώς τηλέφωνο και συνεννοείται με τους Ευρωπαίους ηγέτες, να κάνουν γύρω στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με τον Βαρουφάκη να παίρνει ανάλογες πρωτοβουλίες. Το σημαντικότερο όμως, με το λαό στις πλατείες. Εδώ δεν συμμετείχαν στις διαπράγματες μόνο κάποιος υπουργός ή κάποιος πρωθυπουργός. Έτσι. Συμμετείχε ο ίδιος ο λαός. Και το αποτέλεσμα είναι ένα πολιτικό αποτέλεσμα μιας δυναμικής, η οποία βλέπουμε ότι εκλείεται από την επομένη των εκλογών στην Ελλάδα. Άρα. Το θεμέλιο της νέας προσπάθειας είναι αυτή η λαϊκή δυναμική. Άρα ορθώς γίνανε εκλογές. Προσέξτε. Οι εκλογές δεν φέρανε καταστροφή, όπως μας λέγανε. Φέρανε μια νέα πορεία. Βάλτε μια τελεία. Μαρία, γιατί η Νέα Δημοκρατία λέει ότι καταρχήν αποφύγαμε την καταστροφή, αλλά πάμε σε νέο μνημόνιο?